Με τεράστια ανάσχεση, περίπου στα 2 χιλιόμετρα, 2-2,5 χιλιόμετρα, είναι η έξοδος από το Κοροπή, η έξοδος 20, με το πλούνιο οδηγεί να γνωρίζουν ότι δεξιά έχουν παρατάξει τα οχήματά οι ιδιοκτήτες ταξί, με αποτέλεσμα, μέχρι και την είσοδο του αεροδρομίου, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί η εικόνα που βλέπετε. Είναι το χάος, πρώτο... χάος, κανονικό. Πραγματικά κυκλοφοριακό. Δηλαδή, αν θες να πας τώρα στο αεροδρόμιο, έχεις πρόβλημα, έτσι. Έχει τεράστιο πρόβλημα. Δεν μπορεί να φύγει από, από κανένα άλλο δρόμο. Ο μόνο δρόμο που οδηγεί προ τον αερολιμένα τη Αθήνα είναι αυτό που βλέπετε τώρα. Και μα τώρα, ρε Μιχάλη, με συγχωρείτε, άνθρωποι που έχουν κλείσει τα εισιτήριά του, που θέλουν να φύγουν για επαγγελματικού λόγου, για λόγου διακοπών, για ό,τι τέλο πάντων κάνει κέφι ο καθένα, θα πρέπει να φύγει 5-6 ώρε νωρίτερα από το σπίτι, έτσι. Πρέπει να φύγει τουλάχιστον 2 με 2,5 ώρε νωρίτερα για να είναι σίγουρο. Και αν προλάβει. Και αν, για να είναι σίγουρο ότι θα φτάσει. Στο αεροδρόμιο, έτσι ώστε να πετάξει για τον προορισμό του. Οι ιδιοκτήτες ταξί, όπως μπορείτε να δείτε, όπως και στον Πειραιά, μάλλον έχουν παρατάξει τα οχήματά τους με άγνωστες προθέσεις για την ώρα. Δεν αποκλείεται να γίνει και εδώ ένας αποκλεισμός του δρόμου, συμβολικός για λίγα λεπτά. Κάτι που θα δυσκολεύσει ακόμα περισσότερο την κυκλοφορία στο ίδιο βεβαρημένο οδικό δίκτυο εδώ, μετά την έξοδο 20 της Αττική Οδού που οδηγεί για το αεροδρόμιο. Να πούμε ότι για τις 10 έχει προγραμματιστεί συνάντηση, συγκέντρωση των ιδιοκτητών ταξί στην οδό Μάρνης. Οπότε δεν αποκλείεται και μια μηχανοκίνητη πορεία στην καρδιά της Αθήνας. Δεν ξέρω, ρε Μιχάλη, τι να πω. Πάντως, εντάξει, οι άνθρωποι, επαναλαμβάνω, ο καθένας έχει δικαίωμα να διαμαρτύρεται για αυτό που αισθάνεται ότι τον θίγει από τις αποφάσεις της κυβέρνησης και της κάθε κυβέρνησης. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι αποτελεσματικός ο τρόπος αυτός του να ταλαιπωρούμε ο ένας τον άλλον. Και ειδικά στην περίοδο που ζούμε. Τώρα δεν μιλάμε για τις προηγούμενες φάσεις, έτσι που έλεγες εντάξει ρε παιδί μου, γίνεται και μια πορεία, δεν χάλασε ο κόσμος. Ζούσαμε άλλες εποχές και σε άλλες συνθήκες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, σε αυτή τη δραματική κατάσταση που βρισκόμαστε, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αυτό ευνοϊκό για τους ταξιτζίδες. Εάν δηλαδή είναι ευνοϊκό για αυτούς το να έρχονται σε αντιπαράθεση με τους απλούς πολίτες, με τον απλό κόσμο που ταλαιπωρείται αφάνταστα αυτή την ώρα. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Δεν ξέρω. Για να σας πω, το ίδιο συμβαίνει και στον Πειραιά. Δείξαμε νωρίτερα την εικόνα. Θα πάμε ξανά σε λίγο εκεί. Θα έλεγα προς το παρόν, Μιχάλη, παραμένεις εκεί. Να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.